Είμαι ο Νίκος Βέντρας, είμαι 65 χρονών, είμαι από τον πύργο Ηλίας, αλλά αυτή τη στιγμή κατοικώ στην Πάτρα. Σήμερα με το αντικείμενο που φέρνω στην εκπομπή, ένα είναι σίγουρο, ότι θα δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ο Νίκος είναι ο κύριος που θα υποδεχτώ αμέσως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, κυρία Μυραράκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, κυρία Μυραράκη. Από πού μας έρχεστε? Έρχομαι από τον πύργο της Ηλίας. Εκεί κατοικείτε? Αυτή τη στιγμή κατοικώ στην Πάτρα. Με τι ασχολείστε? Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος αυτή τη στιγμή. Πριν είχα ένα κλαμπ στο πύργο Ηλίας. Κλαμπ, πολύ ωραία. Είμαστε after, ανοίγαμε στις 12 και τελειώναμε στις 8-9 η ώρα το πρωί. Είχες πολλούς υπαλλήλους? Γύρω στις 17 με 20. Ανάλογα. Χαμός θα γινόταν εκεί πέρα. Φαντάζομαι. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχετε και ένα φανατικό θαυμαστή που είναι ο γιος μου, είναι στο Ντουμπάι και σας βλέπει ανελιπώς. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σας? Είναι 31 ετών. Να σας ζήσει, μόνο ένα παιδί έχετε? Έχω δύο παιδιά. Έχω και ένα κορίτσι το οποίο ζει στην Κέρκυρα. Να σας ζήσουνε. Σας βρήκε μήπως και το αντικείμενο? Όχι, αυτό το είχα βρει εγώ. Πού το βρήκατε? Είχα διαβάσει μια αγγελία από ένα φοιτητή, ο οποίος πουλούσε την οικοσκευή του όταν τελείωσε, πήρε το πτυχίο του και έφευγε. Και σκέφτηκα ότι μπορεί να έχει κάποιο πλυντήριο, κάποια κουζίνα, κάποια τηλεόραση που θα μπορούσα να την πάρω για να τη δώσω στα παιδιά μου. Όταν πήγα εκεί, δεν είχε μια κουζίνα που με ενδιαφέρει, την είχε δώσει και είχε μείνει αυτό το φωτιστικό. Το φωτιστικό το είχα αγοράσει για το γιο μου. Και να που έγινε η αφορμή για να το παρουσιάσω στην αγαπημένη του εκπομπή. Θα δώσουμε το λόγο στο Θάνο να μας πει περισσότερα για το φωτιστικό, το επιδαπέδιο που έχετε φέρει εδώ σε εμάς. Ωραία. Επιδαπέδιο φωτιστικό που θυμίζει μια σωλήνα. Παρατηρώ ότι είναι κατασκευασμένο από ακριλικό, η σωλήνα δηλαδή, που ανάβει και κλείνει με ένα κουμπί που υπάρχει στο κάτω μέρος. Το πατάς και κατευθείαν ανοίγει και βγάζει ένα πολύ ωραίο λευκό φως και κλείνει πολύ εύκολα με τον ίδιο τρόπο. Στο κάτω μέρος υπάρχει μια μεταλλική βάση όπου στηρίζεται αυτό όλο και κάτι που έχει ενδιαφέρον και θέλω οπωσδήποτε να το αναφέρουμε στους αγοραστές είναι ένα αυτοκόλλητο πίσω μιας εταιρείας η οποία λέγεται Οπτέλμα. Είναι γνωστή, Θάνο, αυτή η εταιρεία? Υπάρχει αυτή η εταιρεία και σήμερα. Δεν είναι από τις επώνυμες εταιρείες που χαρακτηρίζουμε με σχεδιαστές και με designer για να υπάρχει μια υπεραξία στο αντικείμενο. Δηλαδή να είναι κάποιος γνωστός σχεδιαστής που έχει κάνει κάποιο concept, που έχει δημιουργήσει κάτι μοναδικό, κάτι χαρακτηριστικό ως design, ως ρεύμα. Δηλαδή δεν είναι ένα αντικείμενο που έχει κάποια αξία σαν καλλιτεχνική δημιουργία. Δεν έχει καλλιτεχνική αξία. Νομίζω ότι είναι από τους πρωτοπόρους αυτή η εταιρεία. Και είχε σχεδιάσει αυτό το αντικείμενο. Είναι ένα βιομηχανικό αντικείμενο, δηλαδή έχουν κατασκευαστεί πάρα πολλά. Δεν είναι πάρα πολύ παλιό, δηλαδή να είναι εκεί γύρω στο 2000, μπορεί να είναι και το 90, μπορεί να είναι το 95, μπορεί να είναι το 2005. Υπάρχουν κάποια ίχνη φυσικά φθοράς, λογικό διότι δεν είναι ένα καινούριο αντικείμενο, αλλά είναι λειτουργικό. Ανοίγει και κλείνει, φωτίζει. Αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε, το κάνει. Πόσα χρήματα θέλετε να εισπράξετε? Θα ήθελα να ακούσω πρώτα την εκτίμηση του κυρίου Λούδου και από εκεί και πέρα θα έχοντας εμπιστοσύνη στην εκτίμησή του. Σας παρακαλώ να κάνετε την ερώτηση κλειδί. Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Λούδο, για το αντικείμενο που σας έχω φέρει? Η εκτίμησή μου είναι... Είναι 80 ευρώ. Η εταιρεία είναι αγγλική. Έχει και στο Παρίσι γραφεία, έχει και στην Ελβετία. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που τη γνωρίζουν, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε designer, σχεδιαστή. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που έχει σχεδιάσει μια εταιρεία που σίγουρα το έχουν αντιγράψει πολλές. Αγαπητέ Νίκο, θέλεις να μου πεις πόσο το αγόρασες? Λίγο πιο πάνω από την εκτίμηση του κυρίου Λούδου. Ωραία, πολύ παραπάνω, 100 ευρώ. 100 ευρώ. Ωραία, μια χαρά. Είμαστε πολύ κοντά. Εμείς εδώ σου ευχόμαστε να είναι καλοπούλητο. Ευχαριστώ χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ευχαριστώ για την εκτίμησή σας. Να σου ζήσουν τα παιδιά σου και ευχαριστώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που να το έχεις πάντα αναμένω. Γιατί όταν είναι κλειστό είναι λίγο μουντό.
μπαίνω στο δωμάτιο των αγοραστών και ελπίζω ότι θα τους τυφλώσω με το φως μου. Λοιπόν, έρχεται η ώρα δικιά μου. Θέλω να το αποκαλύψω. Έχει και ρεύμα. Νομίζω είναι ένα φωτιστικό. Είναι το επόμενό μου φωτιστικό, κυρίες και κύριοι. Έλα, 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 έλα. Ναι. Οπ. Μαγικά. Κλασικά σε βεντίλα. Δεν το περίμενα έτσι, αλλά είναι από αυτά που, αν είναι και επώνυμο, σίγουρα το πήρα. Κλείνω και το φως να μην σας τυφλώνει. Δουλεύει ένταση και να μην σας τυφλώνει. Και θέλω τον επόμενο πολιτή μας να μας πει τι ακριβώς είναι. Ελάτε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Δικιά σας η λάμπα? Βεβαίως. Ωραία, πείτε μου το όνομά σας, να είμαι ευγενικός, γιατί έχω μπει με πολύ ένταση, όπως βλέπετε. Πώς λέγεστε? Λέγομαι Νίκος Βέντρας, είμαι από Πύργο Ηλίας και τα τελευταία χρόνια ζω στην Πάτρα. Κύριε Νίκο. Μάλιστα. Ακούστηκε το νι και θα μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα οι παλιοαθηναίοι και ο Θεσσαλονικιός. Πού μένετε? Στην Πάτρα. Μένω Πού? Στο Κάστρο. Α, στο Κάστρο. Ωραία. Εγώ μένω Πελεκάνο. Και εσείς με τι ασχολείστε? Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος αυτή τη στιγμή. Και το αντικείμενο πώς συνδέεται με εσάς? Αυτό είχα δει μια αγγελία από ένα φοιτητή που ήταν τελειόφοιτος, που πουλούσε την οικοσκευή του και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να βρω κάποια ηλεκτρική συσκευή, κάποια κουζίνα, κάποιο ψυγείο, γιατί είχα δύο παιδιά φοιτητές σε δύο διαφορετικές πόλεις. Μάλιστα. Το φωτιστικό αυτό είναι της Optelma, είναι μια αγγλική εταιρεία, είναι της δεκαετίας του 80 και αργότερα το αντέγραψαν πάρα πολλές εταιρείες αυτό το φωτιστικό. Πιστεύω ότι ήταν πρωτοποριακό. Αυτό το φωτιστικό είναι καινούριο σχετικά, δεν είναι vintage δηλαδή, ούτε της δεκαετίας του 80, λίγο είναι σίγουρα μεταγενέστερο, πιστεύω εγώ. Άρα, Θάνο, μπορεί να μοιάζει να έχει την αισθητική 70s, αλλά είναι καινούριο φωτιστικό. Και εγώ το είδα για όχι 70s, για 80s κατάσταση. Βέβαια, εμένα μου είναι συμπαθέστατη η λάμπα. Τώρα δεν ξέρω τι ενδιαφέρον υπάρχουν από τους νέους εδώ. Σαν αντικείμενο, ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι αν έχει 360 μοίρες φως. Ναι, παντού. Εκπέμπει παντού φως. Αυτή ήταν και η ιδιαιτερότητα του. Θα του ρίξω και μια ματίτσα από κοντά. Νίκο, είναι κρίμα αυτό να ταξιδέψει μακριά από την πόλη μας. Έτσι. Εγώ αυτό ελπίζω. Μπορεί να μου το φέρεις και στην εταιρεία, να σε κεράσω, κουφέτα. Αν γλιτώσει η Ακή από τον καρνιβαλισμό του Άλεξ, περαβώστε έτσι αλλιώς. Να το πάρω εγώ. Θα μου επιτρέψετε λίγο να διευθύνω, γιατί ήταν προχθές που το έκανε ο Θάνος και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω τις προσφορές από την αγαπημένη Μάνα Μαρία. Μπράβο. Υπάρχει κάποιος λόγος που το έκανες αυτό? Επειδή θα καταλήξεις σε μένα. Σήμερα γυαλίζεις όλοι, ρε παιδί. Εντάξει, σήμερα τότε μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από 60 ευρώ. 60 ευρώ, σαν πρώτη προσφορά, καλή μου ακούγεται. Ένα 80. Ωραία. Και εγώ θα πάω στα 90, βλέποντας και ακολουθώντας πάντα την παλιά. Θέλω τώρα να μπούμε λίγο στην μευτική μέθοδο που έχουμε εδώ εμείς οι αγοραστές στο Castle Trust, μιας και δεν έχουμε πληροφορία, οπότε πρέπει να την εκμεύσουμε από σένα. Αυτό που άκουσα από τον κύριο Λούδο, σε ευχαρίστησε? Όχι, προφανώς. Θα σου δώσω λοιπόν κάτι που μάλλον για αρχή δεν θα σε ευχαριστήσει, αλλά μου έδωσες ένα καλό point να δω πώς θα κινηθώ. Θα κάνω 150 ευρώ. Μια χαρά ανεβαίνει και πιστεύω ότι θα πάει ακόμη καλύτερα. Εγώ δεν έχω κάποιο ενδιαφέρον για αυτό το φωτιστικό, γιατί είναι αρκετά νεότερο από τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαι. Οπότε θα αποσυρθώ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ποντάρω για το συγκεκριμένο αντικείμενο στο Μαρίνι. Μ' αρέσει, ο νέος μαθαίνει. Κάνουμε δουλειά εδώ μέσα. Για πάμε. 160. 160 λοιπόν. Ας σας τη σπάσω με καταμέτωπο επίθεση. Πάμε στα 200. Τι? Η τέχνη του πολέμου τώρα θα γίνει η φάση. Αν ήταν 70 δεκαετία, θα έδινε επί 3 με τη μία και θα δίναμε τα χέρια. Τώρα είμαι πολύ πιο σφιγμένος, αλλά ένα 20 ακόμα θα το δώσω, 220. Αρχίζει και ζεσταίνεται το πράγμα. Κοντοχωριανός, πατριώτης, 250 ευρώ. Κάνετε ρε. Να πω κάτι, εγώ επειδή δεν την ξέρω αυτή την εταιρεία. Ντούκου. Σοφό.
Είναι, αν μου επιτρέπετε, είναι, έχει στην Αγγλία και έχει στην, και στην Ελβετία. Και η τιμή μου είναι πάρα πολύ ψηλή. Αν μπορώ να σας βοηθήσω και αν εμπιστεύεστε την ειλικρινιά μου. Αν δεν την εμπιστεύεστε, θα μου πείτε ότι μπλοφάρω και δεν θα ήθελα να ανεβάσω κάτι χωρίς να έχει κάποια αξία. Δεν θα με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, να ανεβάσω κάτι που δεν έχει αξία. Αυτά που έχετε ακούσει μέχρι τώρα απέχουν από την τιμή του Θάνου του Λούδου. Απέχουν. 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 Εγώ θα ανεβάσω και θα πάμε στα 300. 300 ευρώ. Άλεξ, θα σπάς. Θα δώσω ένα 20 ακόμα. Μήπως μείνω τελευταίος να το παίξουμε κάπου εκεί. Δεν έχω διάθεση όμως να ανέβω και παραπάνω γιατί δεν με ενθουσίασε. Νομίζω παραπάνω δεν μπορώ να βρω έξω στο εμπόριο. Η απόλυτη μπλόφα. Ενώ η προσφορά των αγοραστών έχει ξεπεράσει το τριπλάσιο της εκτίμησης των 80 ευρώ, ο Νίκος ατάραχος παίζει με τους δικούς του κανόνες, όσο οι αγοραστές ανεβάζουν και άλλο τον πύχη των προσφορών. Άρα μένω πρώτος στη σειρά, μπαίνω μάλλον πρώτος, με 320, κύριε Νίκο μου. Και χάνεις την πρωτιά από μένα που θα πάω, όχι όμως πολύ πιο πέρα, στα 350 ευρώ. Βάλε κάτι παραπάνω, θέλω να μείνεις στα χέρια σου, θέλω να μείνεις στην Πάτρα. Δυνατή η συντοπίτησα σας, δυνατή. Και τι άλλο. Το έχουμε αυτό. Δεν μας αρέσει τα λόγια τους, ούτε τις πράξεις. Να είμαστε λίγο large. Πώς σας ακούγεται, πώς είστε τώρα, στα 350 έχει ζεσταθεί εδώ και η αίθουσα, έχετε ζεσταθεί κι εσείς. Τα δίνει και η Πάτρα, είναι και λάμπε ολόκληρη η Πάτρα σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, από την τιμή που σε λίρες, σε αγγλικές λίρες που είχε την τιμή του, σχεδόν είμαστε στα μισά. Εάν μπορώ να... Εάν μπορώ, ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι πολλά πράγματα που τα αγοράζουμε στην Αγγλία έχουν τα μισά στην Ευρώπη. Την φορά του, φυσικά. Εγώ δεν θέλω να το πουλήσω σαν καινούριο. Βέβαια, δεν θα το έδινα σε μια χαμηλή τιμή, γιατί θα μπορούσα να το φτιάξω έτσι που να μείνει να το δώσω στο γιο μου που υπεραγαπάει την Ευρώπη. Μπαίνω εμβόλυμα και σας διακόπτω να σας δώσω 360 ευρώ να δώσουμε τα χέρια να τελειώσουμε. Εγώ θεωρώ ότι περιμένετε γύρω στα 500. Αν δεν κάνω λάθος όπως σας έχω κόψει, δεν θα συνεχίσω σε αυτή τη στιγμή. Καλή επιτυχία, σας εύχομαι μεγαλοπούλητο. Αν το πουλήσετε σε παλιό, πουλήστε το ακριβά. Καλή επιτυχία, Θάνο. Μπαμ, μπαμ. Χαίρομαι, Θανάση μου, έπεσες μέσα. 360 είναι η τελευταία μου προσφορά. Νομίζω παραπάνω δεν χρειάζεται να δώσω. Θέλω να είστε χαρούμενος. Είμαι μόνος μου όμως. Ήρθατε της Κόστορ Τρας ή να το κρατήσετε ή να το δώσετε. Θα το δώσετε, έχουμε συμφωνία μαζί. 360 ευρώ. Αν και θα προτιμούσα να πάει στην Πάτρα... 370 από μένα. Τι, αγχωθήκαμε. Είσαι εκτός, είσαι εκτός. Είστε σαν έτοιμος να πείτε ναι. Είσαι εκτός, Θάνο. 380, αγαπημένη μου. 390. Και σου έδωσα και φιλί. Δεν είναι τα φιλιά αυτά τώρα. Πάρ' το. Δεν θα δώσω 390, εντάξει. Νίκο, μένεις στην Πάτρα. Βεβαίως. Μένεις στην Πάτρα. Είναι δικό σας. Καλά, και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να έρθω κάποια στιγμή να το δω σε κάποιο χώρο, σε κάποιο... Θα έρθεις με πολύ μεγάλη μου χαρά και σε περιμένω. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ εύκολα. Στην Πάτρα είναι όλα κοντά. Με 390 θα παραμείνει στην Πάτρα. Άννα Μαρία, καλό ρίζικο. Να πούμε και την εκτίμηση. 80 ευρώ μου είπε, αλλά δεν νομίζω ούτε να κερδίσει τον Άγιο ότι αξίζει 80 ευρώ. Δεν είναι η τιμή του για αυτό. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Θέλετε να σας πω και την τιμή που έχει σε λίρες. Είμαι σίγουρος, μετά το 80 θα την ψάξει αμέσως μόλις τελειώσουν το γύρισμα. 785 λίρες Αγγλίας έχει τιμή του στην Οκτέρμα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Θεωρώ ότι έκανα ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί η τιμή εκτίμησης του Θάνου απήχε πάρα πολύ από την τιμή πώλησης. Σου δώσα φιλί και το χάσα μέσα από τα χέρια μου. Πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Θα σου δώσω κι εγώ ένα. Αλλά άκουσα. Ναι, τώρα θα μου δώσει. Αν και μήπως θες και δεύτερο με το 80 που άκουσες. Φιλί της ζωής θα μου δώσετε.